Θα κλείσουμε με τον Δημοκρατικό Συναγερμό σήμερα, γιατί προηγουμένως φιλοξενήσαμε τον κύριο Φέδωνο, τον Δήμαρχο Πάφου, που εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την Προεδρία Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά χθες εξαγγέλθηκε και από ένα ακόμη πρόσωπο το ενδιαφέρον για την ίδια θέση. Είναι ο κύριος Μιχάλης Σοφοκλέος, που τον φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Σοφοκλέος. Καλό μεσημέρι, αν και μας ανοίξατε την όρεξη για το καλοκαίρι. Και να πάτε θάλασσα μετά. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, πώς ήρθε αυτή η απόφαση, δηλαδή το σκεφτήκατε καλά, είστε σίγουροι? Βεβαιότατα. Βεβαιότατα είμαι σίγουρος. Και γιατί επιλέξατε να το ανακοινώσετε τώρα, πριν από τις εκλογές για τον νέο πρόεδρο? Πολύ καλή ερώτηση. Ο λόγος που έχω επιλέξει να το ανακοινώσω πριν τις εκλογές του Σαββάτου είναι διότι η δική μου υποψηφιότητα δεν εξαρτάται από το ποιος από τους δύο πολύ αξιόλογους συναγωνιστές μου, είτε την Ανίτα Δημητρίου είτε τον Δημήτρη Δημητρίου, θα εκλεγεί πρόεδρος και θα αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Αντιθέτως, θεωρώ ότι μια δική μου παρουσία στο πλευρό είτε του ενός είτε του άλλου μπορεί να ενισχύσει την μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και επανεκκίνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού, μπορεί να προσδώσει περαιτέρω, αν θέλετε, πολιτικό βάθος, μπορεί να ενισχύσει την προσπάθειά μας στην λήψη αποφάσεων, στον δημόσιο διάλογο, στην παρουσία μας στο Εθνικό Συμβούλιο, στο Κυπριακό, την οικονομία. Μπορεί να δώσει και το... Και έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, πιστεύω, από την δική μου παρουσία, η δυνατότητα να έχουμε έναν πιο αποτελεσματικό διάλογο με την βάση του κόμματος, να σμικρυνθεί αυτή η απόσταση που έχει δημιουργηθεί και να μην νιώσει ποτέ ξανά συναγερμικός ότι η δική του γνώμη δεν λαμβάνεται υπόψη. Και έναν τελευταίο λόγο είναι ότι προσδοκώ και ευελπιστώ, εάν μου δώσει η βάση του κόμματος την ευκαιρία, να ανταποκριθώ στα πολύ σημαντικά και συγκεκριμένα διαφορετικά καθήκοντα του αναπληρωτή. Είναι κάτι που δεν συζητούμε. Ο αναπληρωτής πρόεδρος έχει συγκεκριμένα καθήκοντα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, διαφορετικά από τον πρόεδρο. Έχει την ηγεσία των προεκλογικών εκστρατιών. Έχει, για παράδειγμα, χρειάζεται μια εκτεταμένη καταστατική ανασυγκρότηση και εξυγχρονισμό στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Χρειάζεται να δούμε πώς βάζουμε σε μια σειρά την ζήμωση και τον πολιτικό διάλογο, η οποία, με εξαίρεση την διαδικασία που είχαμε πέρσι και το συνέδριο του Ιωνίου, είχαμε 20 χρόνια πριν να δούμε και να μπορέσει ο κόσμος να αναπτύξει τις δικές του τις θέσεις. Άρα η δική μου υποψηφιότητα έχει να κάνει με τα καθήκοντα του αναπληρωτή Προέδρου. Δεν έχει άλλες ατζέντες που θέλει να υπηρετήσει και να χρησιμοποιήσει, αν θέλετε, την θέση του αναπληρωτή Προέδρου ως βατήρα ή εφαλτήριο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος μπορεί να θέλει? Όχι. Λέω, εγώ μιλάω. Γιατί ένας εξήγηλε μέχρι στιγμής, ο κύριος Φέδωνος? Εγώ μιλάω για το πώς σκέφτομαι εγώ για την συγκεκριμένη θέση. Ναι. Και γιατί θεωρώ, με ρωτήσατε γιατί πήρα αυτή την απόφαση. Ναι. Δεν είναι εύκολη η απόφαση. Ναι, αλλά ξέρετε τι, όπως μου το περιγράφετε, είναι ότι διεκδικείτε αυτή τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου απλά για να κάνετε εκτελεστικά καθήκοντα σε ό,τι αφορά τις δομές και τη λειτουργία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν έχει μεγαλύτερη ευθύνη ο αναπληρωτής δεύτερος της τάξης στο κόμμα? Δεν έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τα θέματα της ηθικής, για τα θέματα της κάθαρσης μέσα στο κόμμα? Γιατί προηγουμένως ο κύριος Φέδωνος αναφέρθηκε ακόμη και σε λαμόγια. Κοιτάξτε. Εγώ δεν πολιτεύομαι με αυτόν τον τρόπο και δεν αναφέρομαι στον Φέδωνα, με τον οποίο έχουμε και πολύ καλή σχέση, παρεμπιπτόντως. Το λοιπόν, δεν πολιτεύομαι με συνθήματα. Όταν έχεις να κάνεις μία καταγγελία, θα πρέπει να την κάνεις. Με επώνυμα και συγκεκριμένα. Όταν θες να πεις για κάποιον κάτι, οι σκιές δεν είναι μέρος του τρόπου. Οι γενικές σκιές δεν είναι μέρος του τρόπου που εγώ πολιτεύομαι. Εγώ ξέρουν όλοι ότι στον Δημοκρατικό Συναγερμό είχα το προνόμιο, αγαπητέ μου Ονούφρη, να συνεργαστώ με όλους τους μεγάλους ηγέτες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Με τον Γλαύκο Κληρίδη, με τον Νίκο Αναστασιάδη, με τον Ιωάννη Κασουλίδη, με τον Αβέρωβ Νεοφύτου, με όλους ανεξαίρετα. Και τους υπόλοιπους εννοώ, αλλά λέω σε αυτούς που κατέβηκαν σε προεδρικές εκλογές. Λοιπόν, όλοι ξέρουν, όποιος έχει ζήσει μαζί μου, ξέρουν και την συμβολή μου σε όλες τις μάχες που έχουμε δώσει. Αλλά και ότι ο Μιχάλης ο Σοφοκλέος είχε πάντα το θάρρος της γνώμης του. Ότι θα ήταν ο πρώτος που, αν πίστευε ότι κάτι πάει λάθος, θα έλεγε στον ηγέτη της παράταξης εκείνη τη στιγμή ότι, Πρόεδρε, πιστεύω ότι εδώ ίσως θα έπρεπε να χειριστούμε διαφορετικά αυτό το ζήτημα. Απλά εγώ το κάνω εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ναι. Δεν είναι ο σκοπός ενός πολιτικού
να τα κάνει όλα λίμπα όλη μέρα. Στον Αβέροφνο Φίτου λέγατε. 100%, αυτό το ξέρουν όλοι. Ναι. Και είχαμε περάσει και περιόδους αρκετές που ήταν και τεταμένες οι σχέσεις μας. Όχι αυτή επειδή... της προεκλογικής όμως. Όχι αυτής της προεκλογικής, για να είμαι δίκαιος. Αλλά ξέρουν όλοι ότι ο Μιχάλης ήταν αυτός που πάντα θα έλεγε γιατί πιστεύω ότι κάτι κάνουμε λάθος. Όπως και πάντα θα υποστήριζε πρώτος και θα ήταν στην πρώτη γραμμή. Και εσείς το ξέρετε οι δημοσιογράφοι, ότι όταν δεν βρίσκατε κάποιον από τον Δημοκρατικό Συναγερμό να έρθει εδώ, θα παίρνατε τον Μιχάλη και θα ερχόταν. Ναι. Γιατί. Αυτό το επιβεβαιώνει. Γιατί ο Μιχάλης δεν είναι για τα εύκολα. Mm. Ο Μιχάλης πάντα ήταν για τα δύσκολα. Και ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Και στην πρώτη γραμμή, αν θέλετε, και της δουλειάς. Είχαμε πέρσι να κάνουμε μετά από 20 χρόνια έναν προσυνεδριακό διάλογο και ένα πραγματικό συνέδριο που να βγάλει ένα ιδεολογικό μανιφέστο που για μας είναι πολύ σημαντικό να το βάλει δίπλα από την διακήρυξη αρχών του 1976. Είναι σαν το Ευαγγέλιο σε εισαγωγικά για μας τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο Μιχάλης έπρεπε να αναλάβει αυτή την αποστολή. Ναι. Οι μεγάλες μας οι προεκλογικές εκστρατείες, το 2018 η μεγάλη προσπάθεια που είχαμε κάνει για την επανεκλογή του Νίκου Αναστασιάδη, είτε αφορά κρίσιμες περιπτώσεις για τον Κυπριακό, είτε αφορά κρίσιμες περιπτώσεις για την οικονομία. Η πολιτική, αγαπητέ μου Ανούφρη, ζούμε στην εποχή της εικόνας και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Και το είδαμε και στις προεδρικές εκλογές, σας μην κοροϊδευόμαστε. Όμως, και θα περάσει αυτή η εποχή κάποια στιγμή. Όμως, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η πολιτική παράταξη. Είναι η φιλελεύθερη πατριωτική παράταξη του τόπου. Και πολιτικές θα είναι οι απαντήσεις μας στις μεγάλες προκλήσεις και τα ζητήματα της εποχής, ό,τι και αν είναι οι εντυπώσεις κάθε φορά. Και εγώ πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλλω ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε μέχρι τον Μάιο, κύριε Σοφοκλέος. Να είστε καλά. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά αθλητική επικαιρότητα με τον Ανδρέα Αναστασία.